πρόσωπο του Θεού, την χάρη του Θεού, για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να μας κατευθύνει με τα υπερφυσικά τώρα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι και η διαφορά της Εκκλησίας. Ο Θεός την φωτίζει υπερφυσικά για να μπορεί να διακρίνει όλα τα πνεύματα. Να μπορεί να εξετάζει τι είναι θρησκευτικό, τι είναι σαρκικό, τι είναι δαιμονικό και τι είναι θεϊκό. Γιατί διαφορετικά όταν δούμε με τα φυσικά μας μάτια δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Χρειαζόμαστε την υπερφυσική χάρη του Θεού. Και καθώς κρατάμε την χάρη, τα δώρα εργάζονται. Γιατί όλα τα δώρα του Θεού είναι δώρα χάρης. Είναι δώρα χάρης. Καθώς ξέρουμε να κρατάμε τον Χριστό και να βρίσκουμε χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Και μετά ο Παύλος και ο Σύλλας φυλακιστήκανε. Και καθώς δοξολογούσαν τον Κύριο, ομολογούσαν πίστη, κατέβηκε η παρουσία του Θεού και τι έγινε. Λυθήκαν όλα τα δεσμά των φυλακισμένων. Λυθήκαν οι αλυσίδες. Σίγουρα κάτι υπερφυσικό έγινε από την παρουσία του Θεού. Λυθήκαν όλα τα δεσμά. Και όταν ο φύλακας είδε αυτό το γεγονός, η καρδιά του ήρθε σε κατάληξη. Λέει, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και ο Παύλος και ο Σύλλας του κηρύξαν την οδό της σωτηρίας. Και πραγματικά σώθηκε, βαπτίστηκε και ήρθε μεγάλη χάρη στη ζωή του και στο σπίτι του. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα εργάζεται κοντά μας και να ενεργεί τα δώρα του πραγματικά που είναι υπερφυσικά δώρα. Και όσο εμείς κρατάμε τον Θεό, τα δώρα του Θεού έρχονται στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός δίνει τα παιδιά του με υπερφυσικά δώρα για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται απλά στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία του Θεού ακολουθεί το πνευματικό σπέρμα. Σίγουρα ο κόσμος τι κάνει, μπερδεύει το θρησκευτικό, το σαρκικό με το πνευματικό. Άλλο το θρησκευτικό, άλλο το σαρκικό και άλλο το πνευματικό. Ο Θεός είναι πνεύμα. Η σχέση είναι πνευματική, ακολουθούμε τον Θεό πνευματικά, κρατάμε τον Χριστό που είναι η θύρα και η ανάπαυση, για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργάζεται απλά στη ζωή μας. Γι' αυτό και σε όλη την Παλιά Διαθήκη, μόνο στους μεγάλους εργάτες του Θεού τα χαρίσματα δουλεύανε. Όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι μεγάλο και υπερφυσικό, σίγουρα στην Αίγυπτο όταν ήταν ο Ιωσήφ τα χαρίσματα δουλεύανε. Η υπερφυσική αυθονία ήρθε. Είναι ενέργεια στα μάτια. Μπορεί ο Θεός να κάνει μια χώρα να καρποφορήσει. Μπορεί να κάνει μια χώρα να σωθεί, είναι ενέργεια στα μάτια. Ο λόγος του ενεργεί ένα υπερφυσικό θαύμα. Και όλα υποτάσσονται στην ενέργεια του λόγου του Θεού. Γιατί και τα εννιά χαρίσματα παράγουν αποκαλυπτική γνώση αποκάλυψης. Δεν μπορούμε να την έχουμε έτσι απλά, αλλά μας τη δίνει ο Θεός και μας εξοπλίζει πραγματικά για να μπορούμε να μεταφέρουμε υπερφυσική γνώση του Λόγου του Θεού. Γνώση πνευματική που δημιουργεί. Γνώση που λύνει και κάνει τον άνθρωπο να μεγαλώνει και να τρέφεται, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή και βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος τίμησε την Ελλάδα και αγαπάει την Ελλάδα γιατί έχει υπόσχεση για την Ελλάδα. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο δόθηκε στην ελληνική γλώσσα, γιατί το χέρι του Θεού είναι κοντά στην Ελλάδα. Τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Και εμείς σαν Έλληνες χριστιανοί έχουμε πίστη στον Θεό. Στεκόμαστε πάνω στο Λόγο Του γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ο Λόγος Του. Το έργο του Ιησού μας δίνει δικαιώματα στη χάρη του Θεού. Για να μπορεί ο Θεός να ενεργήσει απλά το Λόγο Του και να βρούμε ιδιαίτερη χάρη. Και ο Παύλος δεν μπόρεσε με τη μία να ξεχωρίσει αυτό το πνεύμα, αλλά τότε μετά από πολλές ημέρες. Γιατί τι γίνεται, αυτή η γυναίκα ήταν μέσα στο πλήθος και έλεγε πολύ καλά λόγια. Αλλά το Άγιο Πνεύμα το έδινε βάρος μας. Το Άγιο Πνεύμα το έδινε βάρος. Γιατί όλα ξεκινάνε μέσα μας. Γι' αυτό η πνευματική ζωή σημαίνει ότι μέσα αναπτύσσει το εσωτερικός άνθρωπος και καταλαβαίνουμε τη βουλή του Θεού. Καταλαβαίνουμε την όραση του Θεού. Καταλαβαίνουμε το βάρος του Θεού. Και όταν υπάρχει άνοιγμα ευλογίας, μέσα αισθάνεσαι άνοιγμα ελευθερίας. Όταν υπάρχει ένα βάρος ότι ένα κακό πρόβλημα υπάρχει, το άγγιγμα τι κάνει. Σου δίνει ένα βάρος ότι κάτι κακό υπάρχει μπροστά. Και τότε ενεργεί το δώρο του Αγίου Πνεύματος και βλέπεις υπερφυσικά. Βλέπεις έξω από τα μάτια σου, έξω από τις σκέψεις σου, γιατί βλέπεις όπως ο Θεός βλέπει. Και ο Θεός τι κάνει, βλέπει τελείως υπερφυσικά. Βλέπει πνευματικά. Σίγουρα τον ο Κύριος τάισε 5.000 ανθρώπους. Με λίγα ψωμιά και λίγα ψαράκια και ήταν τα χαρίσματα. Χάρισμα πίστης, χάρισμα θαυμάτων.
που συνεργάζονται τα χαρίσματα, τον κύριο ενέστησε τον Λάζαρο. Χάρισμα πίστεως, χάρισμα θαυμάτων, συνεργασία. Και γίνονται τα θαύματα με έναν υπερφυσικό τρόπο. Γιατί ο Χριστός τι κάνει, είναι το σημείο της ανάπαυσης. Αναπαυότανε στον Πατέρα και ο Θεός ενεργούσε τα δώρα του. Αναπαύεσαι στον Πατέρα και ενεργούνται τα δώρα. Δεν χρειάζεται πίεση. Χρειάζεται ανάπαυση στον Θεό. Και όσο εγώ αναπαύομαι στον Κύριο, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος ενεργούνται. Και ενεργούνται πνευματικά για να μπορούν να μας πλουτίσουν με υπερφυσική χάρη και κατανόηση και αντίληψη από Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να μπορούμε να έχουμε τα δώρα και την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό λέμε η τελευταία εκκλησία. Η εκκλησία των τελευταίων εποχών είναι η νύφη. Γιατί ο Κύριος θα την ντύσει, θα τη στολίσει με υπερφυσικά δώρα. Όλα τα παιδιά του θα τα ντύσει με υπερφυσικά δώρα εξαιτίας του αίματος. Για να μπορούμε να έχουμε τις υπερφυσικές ενέργειες του Θεού στη ζωή μας καθώς κρατάμε καλά τον Χριστό. Αυτό είναι το σημείο. Να κρατάμε καλά τη σχέση με τον Χριστό. Και να είμαστε πλήρεις με τον Χριστό για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα να εργάσει. Να διανέμει επάνω μας τη βουλή και την ενέργεια του Θεού όπως εκείνος θέλει. Που σημαίνει το κλειδί για όλα είναι η ανάπαυση και η κοινωνία με τον Χριστό για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται απλά στο όνομα του Ιησού. Και ξέρετε από αυτή τη γυναίκα κάποιοι άνθρωποι έβγαζαν χρήματα. Και σίγουρα σήμερα πολλοί άνθρωποι τι κάνουν, λειτουργούν μέσα από το θρησκευτικό πνεύμα. Και βγάζουν χρήματα. Εκμεταλλεύονται αυτό το πνεύμα. Γιατί σήμερα τα μεγαλύτερα τέτοια έχουν γίνει στο όνομα του Θεού, χωρίς να είναι ο Θεός. Ο λαός Ισραήλ απέρριψε τον Ιησού σαν έθνος και σήμερα υπάρχει η μεγαλύτερη θρησκευτική βιομηχανία στον Ισραήλ. Εμπορεύονται το όνομα του Ιησού Χριστού και βγάζουν χρήματα. Πάντα το όνομα του Θεού γίνεται τι γίνεται, σημείο εκμετάλλευσης. Και εκατομμύρια Ισραηλίτες βγάζουν χρήματα, χωρίς να πιστεύουν στο Μεσσία, στον Χριστό. Σαν έθνος. Στην Ελλάδα το θρησκευτικό πνεύμα. Χιλιάδες άνθρωποι λειτουργούν κάτω από το θρησκευτικό πνεύμα και βγάζουν χρήματα χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού κάποια πράγματα πνευματικά και βγάζουν χρήματα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός θα τα βάλει όλα σε τάξη. Ο λόγος του δεν μπορεί να αλλάξει και θα κρίνει την αμαρτία και κάθε ένας που δεν είναι μέσα στον Χριστό θα κρυθεί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός είναι η θύρα, είναι η κυβωτός για να αναπαυθεί ο καθένας και να μην έχει κρίση από τον Θεό. Αλλά να μπει μέσα στην αιώνια, θαυμαστή, χάρη του Θεού για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται απλά στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθό πνεύμα. Και έχει να μας διδάξει πολλά επίπεδα χάρης. Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο Θεό. Αρκεί να είμαστε φιλικοί στο Θεό. Αρκεί να επιθυμούμε από τον Θεό την αύξηση στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός έχει πάντα κάτι φρέσκο για τη ζωή μας. Φρέσκο. Αν χάσουμε το φρέσκο από τον Θεό, έρχεται πνευματικός θάνατος. Αρχίζουμε και αρρωσταίνουμε πνευματικά. Ο Θεός θέλει να μας δίνει κάτι φρέσκο πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο, γι' αυτό και ο Κύριος του Πάτηρ μου λέει, την καθημερινή τροφή δώσε μας σήμερα Κύριε. Που σημαίνει υπάρχει το πνευματικό φαγητό και το φυσικό φαγητό. Αν ο Θεός μας δίνει τη φυσική μερίδα κάθε μέρα, σημαίνει ότι έχει και πνευματική μερίδα στη ζωή μας κάθε μέρα. Εξαιτίας του ονόματος του Ιησού έχουμε δικαίωμα να τραφούμε από τον Θεό. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε στο πνεύμα μας. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αποκάλυψη από τον Θεό. Για να μπορεί ο Θεός να μας τρέφει και να μεγαλώνουμε πνευματικά προσωπικά, γιατί ο Θεός θέλει να μας τρέφει και να μας οδηγεί προσωπικά στη ζωή μας. Γιατί ο λόγος του δεν αλλάζει. Είναι λόγος ευλογής. Είναι λόγος χάρης πραγματικά και μπορεί να εργαστεί απλά στη ζωή μας στο υπέροχο όνομα του Ιησού Χριστού και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη τον Θεό. Έτσι. Για να δούμε και κάτι άλλο λίγο. Για να δούμε στη Γένεση 28 λίγο. Και στο 20. Έχει να κάνει με τον Ιακώβ εδώ πέρα που είδε ένα όνειρο στη Βεθήλ.
Είδε μια τεράστια σκάλα που πήγαινε στο θρόνο του Θεού και πάνω στην κορυφή της σκάλας ήταν ο Κύριος, έτσι στο 20. Και ο Ιακώβ ευχήθηκε μια ευχή λέγοντας: Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με διαφυλάξει σε αυτόν τον δρόμο στον οποίο πηγαίνω και μου δώσει ψωμί για να φάω και έτοιμα για να ντυθώ και επιστρέψω ειρηνικά στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου και αυτή είναι η πέτρα που έστεισε για στήλη και θα είναι οίκος του Θεού και από όλα όσα θα μου δώσει, το δέκατο αυτό θα το προσφέρω σε σένα. Ο Ιακώβ τι έκανε? Σε ένα σημείο, καθώς κοιμόταν, είχε πάρει το κεφάλι του σε ένα πράγμα και αναπαυόταν, κοιμόταν. Και είδε ένα όραμα, είδε μια τεράστια σκάλα που οδηγούσε στον ουρανό. Και τους αγγέλους να αναποκατεβαίνουν στη σκάλα και στην κορυφή της σκάλας ήταν ο Κύριος. Και μετά τον ξύπνησε, τι έκανε? Πήρε λάδι και έβαλε σε αυτή την πέτρα. Και ονόμασε αυτή την πέτρα οίκο του Κυρίου. Και λέει: Κύριε, από όλα όσα μου δώσει, αν εσύ να διαφυλάξει, εγώ θα δώσω τον δέκατο σε σένα. Που σημαίνει πραγματικά τι γίνεται? Αυτή η σκάλα τη συμβολίζει την πνευματική ζωή. Ότι ανεβαίνουμε την πνευματική ζωή σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Και αυτή η πέτρα που αναπαύτηκε ο Ιακώβ, τι σημαίνει? Συμβολίζει τον οίκο του Θεού, που έχει μέσα την ακρογωνία, πέτρα που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όσο εγώ αναπαύομαι, ξεκουράζομαι στον Χριστό, τότε τι γίνεται? Μπορώ να έχω τη σχέση και να ανεβαίνω πραγματικά τη σκάλα του Θεού, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, γιατί πραγματικά ο Κύριος μέσα από τον Χριστό μας δίνει την χάρη της ανάπαυσης για να μπορούμε να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι-σκαλοπάτι πνευματικά τον δρόμο και την αλήθεια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και μέσα στον οίκο του Κυρίου υπάρχει ανάπαυση πνευματική. Γιατί ο Χριστός είναι το περιβάλλον της ανάπαυσης. Και μετά τι είπε ο Ιακώβ, λέω, οτιδήποτε μου δώσεις Κύριε θα δώσω το δέκατο σε σένα. Τι είναι το δέκατο? Η καλύτερη προσφορά στον Θεό. Καθώς ο Θεός μας δίνει στην καρδιά μας, εμείς του προσφέρουμε το καλύτερο δέκατο που είναι ο εαυτός μας. Και όσο κάνουμε προσφορά τον εαυτό μας στον Κύριο, βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από τον Θεό στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει για να μπορούμε να του προσφέρουμε τον εαυτό μας, να του προσφέρουμε την ύπαρξή μας για να μπορεί ο Θεός να εργάζεται στη ζωή μας και να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, σκαλοπάτι στη δόξα και στην χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, έχουμε τον Αβραάμ, ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Έχουμε τον Ισάκ, μετά έχουμε τον Ιακώβ με τον Ισάκ. Και ξέρουμε ότι τα πρωτοτόκια, οι ευλογίες ήταν για τον Ισάκ. Και ο Ιακώβ τι έκανε? Πήρε τις ευλογίες. Και αυτό τι κάνει? Μας δείχνει πραγματικά πως έπεσε. Ο Ισραήλ έχασε τις ευλογίες και έφτανε στα έθνη ευλογίες. Και ο μικρότερος πήρε τις ευλογίες αντί να τις πάρει ο Ισάκ. Που σημαίνει ο Ισραήλ έπεσε πνευματικά και τώρα οι ευλογίες του Θεού ήρθαν σε όλα τα έθνη για να μπορούν όλα τα παιδιά του Θεού να υψωθούν πνευματικά εξαιτίας της προσφοράς και του έργου του Θεού, του Χριστού. Για να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη πραγματικά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό σε όλη την Αγία Γραφή βλέπουμε προφητικά το έργο του Ιησού είναι έργο ανάπαυσης, έργο πίστεως, έργο ευλογίας για να μπορούμε να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, σκαλοπάτι τα επίπεδα χάρης του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος μας βοηθάει να ανέβουμε σκαλί σκαλί. Να ανεβούμε πραγματικά τη σκάλα του Θεού και να μεγαλώσουμε πνευματικά και να φτάσουμε πραγματικά στο υπέρτατο σημείο. Ποιο είναι? Όταν ο Κύριος θα συναντήσει τη ζωή μας. Θα μας πάρει από αυτόν τον κόσμο για να μας βάλει σε μια άλλη διάσταση. Γι' αυτό το μεγαλύτερο μήνυμα του Θεού σε όλη τη γραφή είναι το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Τι να το κάνει ο άνθρωπος να κερδίσει τα πάντα και να χάσει την αιώνια ζωή? Είναι όλα άχρηστα. Όσο όμως κρατάμε τον Χριστό, στην κορυφή της σκάλας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Μια σκάλα που μας οδηγεί στον ίδιο τον Θεό. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, γι' αυτό λέω κάθε ένας που πιστεύει σε μένα δεν τροπιάζεται, δεν χάνεται. Και ανεβαίνουμε μια σκάλα που έχει ένα τέλος, που είναι ο ίδιος ο Κύριος. Που μας περιμένει στην κορυφή της σκάλας για να μας βάλει σε μια άλλη διάσταση. Γιατί σε λίγο η ανθρωπότητα έρχεται σε μια άλλη διάσταση. Όλα θα αλλάξουν, ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Γι' αυτό και εμείς αναπαυόμαστε, ξεκουραζόμαστε στην πέτρα του Θεού που είναι ο Χριστός. Και αυτή η πέτρα είναι ο οίκος του Κυρίου, είναι το περιβάλλον του Κυρίου. Και μέσα από εκεί βρίσκουμε χάρη για να προσφέρουμε προσφορά στον Κύριο. Τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, που είναι η καλύτερη προσφορά για να γίνει το θαύμα του Θεού στη ζωή μας. Για όλα τα θαύματα ο Θεός θέλει σπόρο. Και ο καλύτερος σπόρος είμαστε εμείς. Η πίστη μας, η αφιέρωσή μας,